Εντάξει, αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα της αναξιοπιστίας και του ελλείμματος στρατηγικής κυβέρνησης. Άρα τώρα πρέπει να προχωρήσει. Διότι μισό λεπτάκι όμως, είναι η ίδια κυβέρνηση που το 2019 μας είπε βίαιη απολιγνητοποίηση και που τώρα μετά από 3 χρόνια που δεν έχει κάνει τίποτα, για επικοινωνιακούς και πάλι λόγους και μόνο, βγαίνει και λέει θα αξιοποιήσω τα κοιτάσματα της εξόρυξης φυσικού αερίου που εμείς είχαμε υπογράψει το 2019 και έχουν μείνει αναξιοποιητά. Χρειάζεται, είναι αναγκαίος ένας ενεργειακός επανασχεδιασμός με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, ο οποίος θα έχει αρχή, μέση και τέλος. Αυτό το οποίο κατηγορώ την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ότι ήταν χωρίς σχέδιο. Ο κύριος δεν διασέλεγε κανένα κοίτασμα και καμία εξόρυξη. Ο κύριος Μητσοτάκης με δίθεν περιβαλλοντικό προσωπείο έλεγε να κλείσει ο Λιγνίτης από το 23 και τώρα ξαφνικά μας λένε να αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματα. Αυτό νομίζω ότι δεν συνιστά μια σοβαρή στρατηγική. Έχει ξεπεράσει την εποπία. Την εποπία που είπε ο κύριος Δούκας της κυβερνήσεως Καραμαλή ο κύριος Μητσοτάκης. Την έχει ξεπεράσει κατά πολύ. Και νομίζω ότι μας οδηγεί σε μια κατάσταση κοινωνικής ασφυξίας με πολύ μεγάλες αντιφάσεις και ανισότητες, προκλητικές ανισότητες. Φοβάμαι επίσης ότι αυτή η πολιτική δεν θα είναι μια πολιτική που θα αφήσει στην επόμενη κυβέρνηση, σε εμάς δηλαδή, τη δυνατότητα να έχουμε μια ευκαιρία διαχείρισης, διότι πάλι χάος θα παραλάβουμε. Είναι της μοίρας μας γραπτό. Όπως παραλάβαμε χάος, όπως χάος παρέλαβε και το 9 ο Παπανδρέου από τον Καραμαλή, που βρήκε το. Όχι τέτοιο χάος που βρήκαμε εμείς βέβαια το 2015, αλλά παρέλαβε ένα έλλειμμα το οποίο ήταν στο Θεό. Όχι μόνο δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους ορισμένοι, ναι, αλλά ταυτόχρονα αφήνουν και ανοιχτό το ότι θα συνεργαστούν με τη δεξιά και με τον κύριο Μητσοτάκη μετά τις εκλογές. Δεν θέτουν το αίτημα των εκλογών, δηλαδή να μείνει ο κύριος Μητσοτάκης άλλο ένα χρόνο. Και αφήνουν και ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας. Εγώ σας ξεκαθάρισα. Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Όσοι λοιπόν δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους, νομίζω ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό επαόριστο. Κάποια στιγμή πρέπει στον ελληνικό λαό να εξηγήσουν τι θέλουν να συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Θέλουν να έχουν μια συμμετοχή σε κυβέρνηση, και αν ναι, σε ποια κατεύθυνση, με ποιους προγραμματικούς όρους,